Αποστάσεις, αντισηπτικά, μάσκες και υποχρεωτικά self-test. Αυτά είναι τα όπλα που έχουν στη φαρέτρα τους οι καταστηματάρχες, οι οποίοι πρόκειται να σηκώσουν ρολά τη Δευτέρα 3 Μαΐου μετά από 6 μήνες απραξίας. Εστιατόρια και καφέ θα ανοίξουν, αρκεί να διαθέτουν εξωτερικούς χώρους, όπου οι πελάτες θα είναι αποκλειστικά καθήμενοι, όπως ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε. Ο κόσμος νομίζω ότι ανυπομονεί να νιώσει λίγο ανθρώπινα, ότι κάθε σε ένα χώρο, το σερβίρουνε, του παίρνουν μια παραγγελία, του προσφέρουνε πράγματα, του παρέχουν υπηρεσίες, αυτό θέλει να νιώσει. Όντως θέλει να βγει, έχει κουραστεί πάρα πολύ μετά από ένα χρόνο. Με νέα δεδομένα θα επαναλειτουργήσουν τα καταστήματα εστίασης, με τους καταστηματάρχες να κάνουν λόγο για βεβαιασμένες κινήσεις, αφού δεν ήταν προετοιμασμένοι για τόσο σύντομο άνοιγμα. Την ίδια στιγμή, το ωράριο λειτουργίας έως τις 11 παρατέταρτο το βράδυ και η απαγόρευση μουσικής προβληματίζουν, χωρίς ωστόσο να δημιουργούν αμφιβολίες για την έξοδο των πελατών τη Δευτέρα του Πάσχα. Δεν βοηθάει πουθενά. Νομίζω ότι θυμίζει φαγητό χωρίς σαλάτι. Σίγουρα δεν θα θελήσει, ακόμα και να βγει, δεν θα θελήσει να κάτσει πολλή ώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα θελήσει να φύγει. Γιατί δεν το γεμίζει. Κάτι λείπει από τη σχέση. Είναι για όλο τον κόσμο, για όλα τα καταστήματα, οπότε δεν πρόκειται να επηρεάσει άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο. Με φόντο το άνοιγμα της Δευτέρας και η Δημοτική Αστυνομία έχει λάβει μέτρα αναφορικά με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Πρωτιά σημείωσαν οι Ηρακλειώτες το μήνα Μάρτιο, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν κάθε προηγούμενο και να σημειώνονται ως επιτοπλίστων στις υπαίθριες λαϊκές αγορές. Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν στην πλειοψηφία τους είναι για μη χρησιμοποίηση των προστατευτικών μέσων και κυρίως της μάσκας, για μη τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων κατά τη λειτουργία των παραγωγών πάγκων στις λαϊκές αγορές και κάποιες μικρές περιπτώσεις, μικρές σε αριθμό περιπτώσεις που αφορούν παράνομη λειτουργία εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων. Η 15η Μαΐου, με φόντο το άνοιγμα του τουρισμού, φαίνεται ότι θα αποτελέσει ορόσημο για αλλαγές και στην εστίαση.